Με φλίαρη υπεροχή του Αγροτικού Αστέρα άρχισε το παιχνίδι στον Εύοσμο. Μετά το πρώτο τέταρτο όμως, ο Πανεγιάλης, που είχε και συμπαράσταση από 150 οπαδούς του, άρχισε να ισορροπεί την αναμέτρηση και έχασε ευκαιρίες. Με το Σκαρτσίλα να βλέπει το Γιακουμί να αποκρούει δύο σούτ του. Και με τον Μπουρλάκη να στοχεί από κοντά με κεφαλιά ύστερα από σέντρα του Φωτιά. Καλύτερη στιγμή για τους γηπεδούχους στο πρώτο μέρος, η κεφαλιά out του Τοπούζη μετά από σέντρα του Γιάντσε. Στο 61ο λεπτό, Τοπούζης έδωσε στον Οικονόμου και το σούτ του ήταν άστοχο, ενώ οι δύο παίκτες συνεργάστηκαν και λίγο αργότερα, με τον Οικονόμου να δίνει πάσα και τον Τοπούζη να χάνει την κεφαλιά. Στις καθυστερήσεις, ο Πανηγιάλος έμεινε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του τερματοφύλακα Πίτκα με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Και τη θέση του πήρε αναγκαστικά ο Πέριτς, που από μεσοεπιθετικός έγινε πορτιέρο, αλλά χωρίς να χρειαστεί να επέμβει. Αυτό το παιχνίδι ήταν ένας μεγάλος τελικός για μας. Δεν μπορώ να έχω παράπονα από την προσπάθεια που κάναν, αλλά νομίζω ότι σε σχέση με άλλα παιχνίδια υστερήσαμε πάρα πολύ όσον αφορά και την δημιουργικότητα και τις προϋποθέσεις και τις τελικές φάσεις. Το ταξίδι μας θεωρείται επιτυχημένο έτσι όπως εξελίχθηκε ο αγώνας και μπορέσαμε και πήραμε μάλλον τον ένα βαθμό. Θεωρώ ότι τον δικαιούμασταν. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο βαθμός για να κάνουμε, να μπορέσουμε να κάνουμε, να δώσουμε μέταλλο στην ομάδα να μπορεί να παίρνει τουλάχιστον ένα βαθμό εκτός έδρας.